Ο πρόεδρος των φοροτεχνικών για δύο κουβέντες, ο κύριος Δημήτρης Χριστοφοράκης, γιατί κάθε στιγμή που περνάει μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα ψάχνοντας, είναι το ψάχνοντας πάει κανείς στην πόλη, για να είσαστε ενημεροί για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αν και κύριε Χριστοφοράκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κύριε Βουγγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Όπως είπα και στο πρώτο τμήμα της εκπομπής, υπάρχει μια ανακοίνωση από τον Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και φαντάζομαι ότι από όπου και αν είστε, από όποιο Δήμο και αν επικοινωνήσετε με αυτό το γραφείο, είπαν ότι ξεκίνησαν ένα γραφείο βοήθειας στο Help Desk, έτσι ώστε να υποστηρίξουν όλους τους πληγέντες με την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην πλατφόρμα arogi.gov.gr. Νομίζω ότι αυτό αξίζει να το δείτε και να το βρείτε, διότι κύριε Χριστοφοράκη, όπως διάβασα σε αυτή την ανακοίνωση του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, μπορεί να μεν η υποβολή ή η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων να είναι η 5η Νοεμβρίου, αλλά υπάρχει μια προτεραιότητα για το ποιοι υποβάλλουν πρώτα τις αιτήσεις τους, αν καταλαβαίνω σωστά. Σωστά καταλαβαίνετε. Να πούμε σε όλους τους ακροατές που αντιλαμβάνομαι απόλυτα την αγωνία τους, ότι η πλατφόρμα Μεν Άνοιξε ομαλοποιήθηκε η υποβολή των αιτήσεων από χθες το μεσημέρι και μετά ουσιαστικά. Όμως εξακολουθεί να ενημερώνεται με νέα στοιχεία, με νέες περιοχές που δεν είχαν καταρχήν ενταχθεί, είτε γιατί ήταν στα όρια των Δήμων, είτε κυρίως γιατί ο ταχυδρομικός κώδικας δεν ήταν τόσο ξεκάθαρος. Είναι τεχνικά ζητήματα, είναι ζητήματα που το σύστημα στη ροή των μερών καταγράφονται και διορθώνονται. Σίγουρα είναι ακόμα πολλές τοπικές κοινότητες που είναι εκτός συστήματος και στην επίσημη ανακοίνωση πέρα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος και στην επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι θα εντάσσονται περιοχές διαρκώς. Είναι ένα πρώτο άνοιγμα, περιλαμβάνει κυρίως τις περιοχές, και όταν λέω περιοχές του Staff Kappa και της Τραχυδρομικούς Κόκκινης δηλαδή και τις κοινότητες που είναι αυστηρά στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, και προσέξτε, υπάρχει ας πούμε κοινότητα και στους δύο Δήμους που ο ταχυδρομικός κώδικας δεν παραπέμπει στο Δήμο. Ναι. Στη συνέχεια θα ενταχθούν και οι περιοχές από οικισμοί μάλλον από το Δήμο Χερσονήσου, από το Δήμο Ηρακλείου, που έχουν χαρακτηριστεί ως ότι έχουν πληγεί από το σεισμό. Τη διάρκεια των ημερών όμως, στις επόμενες ημέρες, ο κόσμος να μην ανησυχεί. Δεν υπάρχει χωριό που έχει χαρακτηριστεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και δεν θα αποζημιωθεί. Θέλει λίγο υπομονή. Είναι μια πλατφόρμα που άνοιξε χθες και ενημερώνεται διαρκώς. Καταλαβαίνω την αγωνία τους, λίγο την υπομονή και να μιλήσει με το help desk που άνοιξε ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, φαντάζομαι ότι θα ανοίξουν και άλλα. Ούτως ή άλλως υπάρχουν, όπως ακριβώς το λέτε, περιοχές που εντάσσονται σε αυτή την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην πορεία των ημερών. Ας πούμε, μόλις χθες έγινε γνωστό ότι μπήκε μέσα σε αυτό το σύστημα, δηλαδή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μπήκαν και περιοχές του Δήμου Γόρτινας, οι δημοτικές ενότητες Κόφινα, όπως επίσης και Αγίας Βαρβάρας. Η προτεραιότητα ωστόσο, μιας και το αρρωγή από εκεί ξεκίνησε, δίνεται βάσει των στοιχείων που έχουν δοθεί, με όποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, από τις περιοχές του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Οπότε περιοχές που επλήγησαν πολύ περισσότερο, μάλλον σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από το σεισμό, που είναι δεδομένο ότι είναι πληγήσεις. Στην πορεία μπαίνουν και οι υπόλοιπες περιοχές. Υπομονή, ξαναλέω, θα ενταχθούν οι περιοχές. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας, αρχές της άλλης, θα έχουν ενταχθεί όλες τις περιοχές. Μάλιστα. Από τη στιγμή που η πλατφόρμα... Από τη στιγμή που η πλατφόρμα, όπως λέτε, θα ενισχύεται καθημερινά με τα νέα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και βάσει αυτού του οποίου τουλάχιστον βλέπω και στην ανακοίνωση, φαντάζομαι ότι απλά και μόνο χρειάζεται λίγο υπομονή, αρκεί όλοι όσοι μας ακούνε αυτή την ώρα από άλλους δήμους, άλλες ενότητες που έχουν πληγεί από το σεισμό, να ξέρουν ότι έχει δοθεί για την πλατφόρμα η προτεραιότητα, δηλαδή arogi.gov.gr,
στις πληγήσεις περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδος και στη συνέχεια θα μπουν μέσα και θα ενταχθούν τα στοιχεία και από τους άλλους Δήμους εκεί όπου καταγράφονται ζημιές στις δημοτικές ενότητες, όπως το Ηράκλειο, όπως τη Γόρτινα, όπως τη Χερσόνησο, περιοχές που στη συνέχεια μπήκαν ή τέθησαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ακριβώς. Να πούμε μόνο κάτι για ακροατές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ή και των Παρχανών Αστερουσίων ίσως, που ενώ οι Δήμοι έχουν ενταχθεί, έχουν τα ακίνητα δηλώσει το Ε9, δεν τα βλέπουν στο σύστημα, υπάρχει ένα ζήτημα. Ο ταχυδρομικός κώδικας που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να ενταχθεί το ακίνητο, άρα ναι, να γίνει δικαιούχος ναι. αποζημίωσης, σε αν τυχόν δεν έχει δηλωθεί ο ταχυδρομικός κώδικας, μπορεί να δηλωθεί ακόμα και τώρα και 48 ώρες μετά, στο Ε9 εννοώ, 48 ώρες μετά θα φανεί στο αργή μέσα, ούτως ώστε να μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις. Ωραία. Υπομονή, επιμονή, με την έννοια να συμπληρωθούν τα στοιχεία, έτσι ώστε να μην υπάρξουν διαφοροποιήσεις, να μην υπάρξουν αδικίες ή οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ. Και ιδιαίτερη προσοχή, συγχωρείτε, στη συμπλήρωση της κατηγορίας που ανήκουν ως προς την εκχωρήση που δικαιούνται. Λάθος κατηγορία, μεγαλύτερη κατηγορία, σημαίνει ότι κληθούν να επιστρέψουν χρήματα. Ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρωση έτσι. Όχι βιασύνη, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είναι έτσι το βασικό από όσα καταλάβουν οι ακροατές σήμερα.